συνολικά 433 επιβάτες είχαμε σήμερα. Περισσότερα και για την κατάσταση που επικρατεί στα αεροδρόμια από τον συνάδελφο Κωνσταντίνο Αθανασίου, ο οποίος βρίσκεται στο συντονιστικό κέντρο Ζήνων στην Λάρνακα. Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Ουσιαστικά ολοκληρώθηκε, να πούμε, η διαδικασία επαναπατρισμού, έτσι, σήμερα. Πολύ σωστά, Πέρσα. Τρεις πτήσεις λοιπόν οδήγησαν τους Κύπριους πολιτές που επαναπατρίστηκαν πίσω στην χώρα τους. Και συγκεκριμένα είναι τρεις πτήσεις που αφήχθησαν στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Και συνολικά ο αριθμός των επιβατών ανέρχεται στα 432 άτομα. Οι τρεις προγραμματισμένες πτήσεις στο αεροδρόμιο Πάφου δεν μετέφεραν επιβάτες. Συγκεκριμένα αναφέρουμε πως όλα αυτά τα άτομα εξασφάλισαν την σχετική βεβαίωση ή το πιστοποιητικό και συγκεκριμένα η πρώτη πτήση έφτασε στις 3:45 τα ξημερώματα όπου μετέφερε 164 άτομα. Η δεύτερη πτήση στις 4:50 το απόγευμα καθώς μετέφερε 121 άτομα. Και η τρίτη πτήση, η τελευταία, στις 6:35 το απόγευμα που μετέφερε 147 άτομα. Να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τον Υπουργό Μεταφορών από τις 16 Μαρτίου που τέθηκε σε ισχύ το μέτρο για την προσκόμιση βεβαίωσης ή πιστοποιητικού έφτασαν στην Κύπρο 1.306 άτομα τα οποία τέθηκαν σε καραντίνα. Ακόμη σύμφωνα με τις πληροφορίες μας εκδόθηκαν 1.700 βεβαιώσεις από διπλωματικές αποστολές και από το Υπουργείο Εξωτερικών σε Κύπριους που επιθυμούν να επιστρέψουν πίσω στην χώρα. Υπάρχουν επίσης Πέρσα και 50 με 60 Κύπροι οι οποίοι βρίσκονται εγκλωβισμένοι λόγω της κατάστασης σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Νέα Ζηλανδία, η Αυστραλία, η Ινδία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Μεταξύ άλλων, να προσθέσουμε 19 αθλητές οι οποίοι μετέβησαν για αγώνες και εγκλωβίστηκαν στην Ταϊλάνδη και αναζητείται επίσης ο τρόπος επαναπατρισμού. Να προσθέσουμε ακόμη ότι από τις 3 η ώρα τα ξημερώματα και για περίοδο 14 ημερών θα απαγορεύεται εξ ολοκλήρου η διενέργεια πτήσεων πλην εκείνων που θα μεταφέρουν εμπορεύματα. Ωστόσο, εξαιρούνται οι πτήσεις προκειμένου να μεταφερθούν πρόσωπα που επιθυμούν να αναχωρήσουν από την Κυπριακή Δημοκρατία, πτήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους και πτήσεις για περιπτώσεις επίγουσας ανάγκης. Μάλιστα, δεν υπάρχουν άλλες προγραμματισμένες πτήσεις για επαναπατρισμό και να πούμε ότι σήμερα στις πτήσεις δεν υπήρχαν φοιτητές. Γνωρίζουμε τι γίνεται με τους φοιτητές πλέον από εδώ και πέρα. Στα 432 άτομα, πολύ σωστά, Πέρσα, δεν υπήρχαν φοιτητές, ενώ το Υπουργείο Μεταφορών μαζί με τα υπόλοιπα υπουργεία και η κυβέρνηση εξετάζει τα σενάρια για να δει τι θα απογίνουν και οι φοιτητές. Σύμφωνα με τον Υπουργό, αναμένονται οι οδηγίες από το Υπουργείο Υγείας, καθώς εκκρεμούν ακόμη άτομα τα οποία έχουν εξασφαλίσει βεβαιώσεις και αναμένεται τις επόμενες ώρες να ανακοινωθεί ή όχι αν θα υπάρξουν άλλες ναυλωμένες πτήσεις στις οποίες θα προχωρήσει ο επαναπατρισμός Κυπρίων φοιτητών. Μάλιστα, Κωνσταντίνε, να σε ευχαριστήσουμε και εμείς να πάμε παρακολουθήσουμε.